και θα συζητήσουμε με αφορμή την συστημική αναπαράσταση, την συστημική θεραπεία, γενικά τι είναι όλα αυτά, πώς μπορούμε εμείς να τα αξιοποιήσουμε, τι σημασία έχουν, τι ρόλο έχουν στη ζωή μας, εν τέλει, και πολλά ακόμη. <laughs> και έχει και πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες να διηγηθεί, βέβαια, δεν ξέρω αν θέλει να μας πει. Θα το μάθουμε καιρό, <laughs> γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, να ειχνηλατήσουμε <laughs> τις προθέσεις της. <laughs> <laughs> τι κάνετε, καλώς Καλώ σα βρήκα. Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και σε εσά και στου τηλεθεατέ σα. Λοιπόν, ναι. κάνετε εσεί τι εκδηλώσει σα στι 10 του μηνό. Εγώ τα είδα εκ των υστέρων, αλλά. Ναι, εμεί πάντα... κάνουμε κάθε εβδομάδα περίπου Α, μάλιστα, ναι. ε, τη συστημική αναπαράσταση. αλλιώς λέγεται και κινήσεις τη αγάπης και τη ζωής. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Ναι, αυτό είναι πιο κοντά και πιο κατανοητό στο, στον κόσμο, αυτό που μπορείς να, να ακούσει και να καταλάβει τι ακριβώς είναι. Mm -hmm. Ε, Όμω, αυτή η μέθοδο είναι αναπαράσταση κανονικά όπω ακριβώ το, το βάζουμε στο μυαλό μα. Δηλαδή, ε, συγκαλείται μια ομάδα, η στην ομάδα αυτή κάποιοι άνθρωποι θέλουν να βάλουν αιτήματα, τα οποία ε, είναι κάποια φλέγον ζητήματα τη ζωή του, ε, κάποια μοτίβα που παρουσιάζονται στη ζωή τους και δεν μπορούν να εξηγήσουν γιατί τους συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Mm -hmm. Ε, και υπάρχουν και τα υπόλοιπα άτομα που μπορεί να έχουν και αυτά αιτήματα ή μπορεί να έρχονται μόνο και μόνο να είναι παρατηρητές ή και εκπρόσωποι. Τι κάνουμε λοιπόν... Μισό λεπτό. Εκπρόσωποι, ναι. το εκπρόσωποι δηλαδή... Οι εκπρόσωποι είναι αυτοί που θα εκπροσωπήσουν το αίτημα αυτού του οποίου βάζει, βάζει το αίτημα αυτό που βάζουμε στην ομάδα. Από εκείνη την ώρα όλα ναι. βγαίνουν στη φορά όμως. Ή σχόλια. το ξέρουμε από πριν. Το ξέρουμε από πριν. υπάρχει, Είναι ανάλογα ο καθένα τι θέλει να κάνει. Αν θέλει, μπορεί να το μοιραστεί με την ομάδα ή αν θέλει, το μοιράζεται μόνο με τον εκάστοτε συντονιστή ή αργό τη συστημική αναπαράσταση και οι υπόλοιποι μπορεί να μην γνωρίζουν τίποτα. Α, υπάρχει αυτό ναι. το ενδεχόμενο. Ναι, 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 ναι Δηλαδή, ναι. μπορεί να το ξέρει μόνο ο θερμευτή και ο ενδιαφερόμενο. Ναι, για να μην καταλάβει γιατί, εφόσον δεν θέλει να εκτεθεί. Ε, μπο... ε, ναι, ναι, μπορεί να μην θέλει να εκτεθεί. Ναι, ναι, ναι. Είναι ανάλογα στον καθένα, Α, αν θέλει το μοιραστεί ή όχι. Ωραία. Από εκεί και πέρα λοιπόν... Το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι ο συντονιστής ή ο αρωγός, όπως λέγεται, uh -huh. ε, να βγάλει έναν εκπρόσωπο για αυτή την εμπλοκή στη ζωή του. Παραδείγματο χάρη, να το πούμε παραδείγματα. Με παραδείγματα τα... μόνο, α, γιατί, ναι, θα γιατί και τα αυγά και τα πασχάλια ακριβώς. και η εποχή τέτοια που... Ε, Μία δύσκολη σχέση με τη μητέρα. Ωραία. Που είναι η, η βασικότερη σχέση στη ζωή μας. Uh -huh. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει και μια δύσκολη σχέση ίσως με τα παιδιά μας μετά, που ίσως κάνουμε εμείς οικογένεια μετά. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν λέμε, ερχόμαστε σε, σε συστημική αναπράξεση και λέμε θέλω να δω αυτή η εμπλοκή στη ζωή μου από πού ξεκινάει. Και γιατί εγώ είχα δύσκολη σχέση με τη μαμά μου και γιατί να έχω αυτή τη στιγμή δύσκολη σχέση και με τα παιδιά μου. Και αν τη μεταφέρω επειδή αυτό έζησα και εγώ τώρα το κάνω με τον ίδιο τρόπο. Ωραία. Και πώ ναι. γίνεται η διαδικασία. Εγώ λοιπόν ή ο κάθε συντονιστή βγάζουμε εκπρόσωπο για τη μητέρα και εκπρόσωπο για το παιδί. Mm -hmm. Εκεί λοιπόν αρχίζει να κινούνται μέσα στην, στο χώρο, στο συστημικό πεδίο, αρχίζουν να κινούνται οι εκπρόσωποι. Και από εκεί και πέρα αυτές οι κινήσεις είναι που θα μας δώσουν να καταλάβουμε που υπάρχει αυτή η εμπλοκή. Εκτός από τις κινήσεις όμως αρχίζουν να αναπτύσσονται συναισθήματα των εκπροσώπων. Εκεί θα καταλάβουμε αν βρίσκεται ένα Πίσω από αυτή τη σχέση, αν υπάρχει μια γανάχτιση ή μια έλλειψη αποδοχής που δεν πήρε το παιδί από τη μητέρα και όλο αυτό. Επειδή το χάσα. Είναι κάποιος από τους δύο τους εκπροσώπους ο εμπλεκόμενος που τον ενδιαφέρει Όχι να Όχι μάθεις... καμιά. Το... Αυτός που έχει το αίτημα είναι αυτός που παρακολουθεί, παρακολουθεί. τη συστημική αναπαράσταση. Ωραία. Και... Ωραία. Το έχω μέχρι εδώ. Α... Και βλέπω εγώ που είμαι έξω από, το... από τη σχέση. Ναι. Κάτι που με ενοχλεί και... Αντιδρώ, πούμε, και καταλαβαίνουμε σε ποιο σημείο. Ό, όχι, όχι, όχι. Ο εκπρόσωπο τα κάνει όλα. Αυτό που έχει το αίτημα είναι μαζί με τον συντονιστή. Βλέπει λοιπόν τον εκπρόσωπό του mm -hmm. ότι μπορεί και κινείται και αισθάνεται αυτά όλα που αισθάνεται αυτό στη ζωή του. Αυτό είναι το μαγικό. Ή, πώς γίνεται αυτό. Με αυτό να, ε, να πω ότι ο ιδρυτής αυτής της ε, μεθόδου ε, είναι ο Μπέρτ Χέλγκερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πέρσι σε ηλικία 95 χρονών περίπου, ε, ο οποίος αυτός το δίδαξε, το δίδαξε σε παγκόσμιο επίπεδο ναι. και λέει ότι αυτή η κίνηση στο συστημικό αυτό πεδίο είναι η κίνηση της ψυχής, είναι η κίνηση του νου, του ανώτερου νου, που Κατ κατά φύνη... τον Αναξαγόρη και τον Αριστοτέλη, γιατί έτσι έδωσε ο Μπερτ Χέλγκερ μέσα από τις... Ε, από τι από τις, από uh, τις έννοιε μέσα από τον Αριστοτέλη και τον Αξαγόρατο σε την έννοια του ανώτερου νου. Τις πρώτης πρώτης ότι είναι ιδέες. αυτό. Ακριβώ είναι, είναι, ότι αυτό ο νου είναι αδημιούργητο και δημιουργεί τα πάντα και ακίνητο που κινεί τα πάντα. Να κάνω ερώτηση. Πώς Πώ ναι. βεβαιωνόμαστε ότι οι αντιπρόσωποι. Οι εκπρόσωποι. εκπρόσωποι. Οι αντιπρόσωποι ναι. έχουν καμία σχέση, πλασιέ. Ε, οι εκπρόσωποι. Ναι. Πώς Πώ βεβαιωνόμαστε ότι δεν φέρουν δικέ του Δικά του θέματα τα οποία αναπαριστούν. Α, αυτό λοιπόν τι συμβαίνει. Τι, τη στιγμή λοιπόν τη συστημική αναπαράσταση, ο εκπρόσωπο mm. θεραπεύει και τον ίδιο τον εαυτό. Mm. Διότι μπορεί ο εκπρόσωπο εκείνη τη στιγμή να δουλεύει και ένα δικό του κομμάτι, Μάλιστα. το οποίο συμβαίνει μέσα του. Να, ο εκπρόσωπο εκείνη τη στιγμή να έχει και αυτό μια δύσκολη σχέση με τη μητέρα του. Για παράδειγμα, έτσι. Mm. Επομένω, θεραπεύεται ο εκπρόσωπο, ο οποίο εκπροσωπεί το αίτημα κάποιου άλλου. Θεραπεύεται ο, ο, αυτός που έχει βάλει το αίτημα, η σχέση, όχι θεραπεύεται, η σχέση θεραπεύεται, ναι, ναι, ναι. έτσι, η σχέση και επίσης μπορεί μέσα στη συστημική αναπαράσταση να βρεθούν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν είναι μέσα στο αίτημα του ίδιου του ετούντος του mm -hmm. αλλά να είναι μία σχέση ίσως της γιαγιάς με της μητέρας. Μάλιστα. Ε, Επομένως... Αυτό γίνεται σε μία φορά, σε δύο φορές, πρέπει να επαναληφθούν στις αναπαραστά... Όχι, είναι σύστημα. ανάλογα, γιατί μετά από αυτή τη συστημική αναπαράσταση ε, 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 αρχίζουν να βελτιώνονται οι σχέσεις μας. Mm -hmm. ε, και δεν είναι μόνο ότι βελτιώνονται μόνο στο θέμα του αιτήματο, δηλαδή στη σχέση μας με τη μητέρα, αλλά κατά τη συστημική σκέψη, γιατί είναι μια φιλοσοφία στάσης ζωή αυτό που εκπαίδευσε ο Μπέρτ είναι ότι η, η, η σχέση μα με τη μητέρα, επειδή πήρα, πήραμε αυτό το παράδειγμα, Καλά, θα για αυτό το ανάλογο. Άλλο, και μπορεί δηλαδή. να είναι κάτι άλλο. Αντιστοιχεί τη σχέση μα με τον εαυτό μα, τη σχέση μα με τη ζωή, όπω βλέπουμε τη ζωή. Ε, Αντιστοί ε, τη σχέση μα με την εργασία μα, με την οικογένεια που θα κάνουμε στη ζωή αν θα κάνουμε. Mm -hmm. ε, και ακόμα και τη σχέση με την υγεία μα. Πολλέ φορέ λοιπόν βλέπουμε σε μια συστημική αναπαράσταση ε, ε, μια ασθένεια να γίνεται και μητέρα. Όταν δεν έχουμε την αποδοχή από τη μητέρα, όταν η μητέρα είναι. Ε, είναι, δεν, μπορεί να έχει πεθάνει. Έχουμε έλλειψη αυτή τη μητέρα. Τι κάνουμε κείμενα τέλο πάντων. Ακριβώ, τι κάνουμε, ίσω μπορεί να γίνει ασθένεια, δηλαδή τη φροντίδα που έχουμε ανάγκη από τη μητέρα να την πάρουμε μέσα από μία ασθένεια. Mm -hmm. Ή μπορεί να κάνουμε την εργασία να την κάνουμε μητέρα. Γι' αυτό πολλέ φορέ βλέπουμε μέσα και σε εργασιακού χώρου, ένα άνθρωπο να είναι μητέρα για όλου. Σωστό. Μία άλλη εμπλοκή μπορεί να είναι ότι όταν εμεί γινόμαστε μητέ, μητέρε, Δηλαδή γονείς των γονέων μας. Ψάξτε να βρείτε στη δουλειά σας αυτό που σας ταΐζει. Αυτό, αυτή είναι η μητέρα των <laughs> όλων. Ακριβώς, γιατί η εργασία είναι τροφός. Η μητέρα είναι τροφός. Αυτή που σας και ταΐζει και η στη δουλειά και που σας Ακριβώς. ταΐζει φνακ. Και που έχει πάντα χάπια με στην τσάντα τη. Και που Ακριβώς. έχει πάντα τσίλε με στην τσάντα τη. Είναι η μητέρα τη uh, του εργασιακού περιβάλλοντο. Ακόμα και η σχέση τη μητέρα είναι η σχέση με την πατρίδα μα. Γιατί και η πατρίδα μα είναι η τροφό μα. Περιμένετε τώρα, γιατί μου τα έχετε πει όλα μαζί και έχω αρχίσει να ε, μπλοκάρω. Ε, ε, Αγχώθηκα <laughs> εγώ, γιατί έρχομαι ε, να, να, να πω σε 7 λεπτά κάποια. <laughs> τόσ, ένα τόσο μεγάλο κεφάλαιο που μπορεί φυσικά, να μιλάμε φυσικά, ώρες. Φυσικά. Ώρες. φυσικά. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι θα έρθουν δυσπιστοί εσά. Ή είναι έτοιμοι oh, όταν gosh. λένε ότι εγώ θέλω να κάνω συστημική αναπαράσταση oh. και το έχουμε, ας πούμε, πάμε να το κάνουμε. Ναι. Ή Συνήθως πείθονται. το συστημικό πεδίο θα δείξει ναι. πάντα αυτό που είναι έτοιμος να δει αυτός που βάζει το έτοιμα. Εγώ μιλάω για την ίδια τη, τη την διαδικασία, σαν τη διαδικασία, να συμμετάσχει δηλαδή. Να πει ότι εγώ θέλω να το κάνω αυτό το παιδί μου το πράγμα ναι, και να μάθω τι είναι να μάθω. Άλλοι έρχονται ω παρατηρητέ, δεν θέλουν να κάνουν τίποτα. Ούτε Φοβούνται, ούτε και εκπρόσωποι να γίνουν, αλλά ούτε να βάλουν και έτοιμα. Έρχονται, παρατηρούν και όποτε καταλάβουν μέσα του ότι ήρθε ο χρόνο να βελτιώσουν μια σχέση στη ζωή του, έρχονται. Ε, άλλοι είναι έτοιμοι. Και, αφού και αφού... πραγματικά μπορεί να, η συστημική αναπαράσταση να, να δώσει ότι είναι πολλά τα αίτια αυτής της εμπλοκής της ζωής μας. Mm -hmm. ε, και αφού το κάνουν, πώ θέλουν να μου πείτε τις εντυπώσεις τους. Ε, αν, αν είναι η πρώτη τους φορά, είναι συνήθως πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Έρχονται ε, πάρα πολλέ ερωτήσει. Μα πώ έγινε αυτό εκπρόσωπος, πώς πώ είναι δυνατόν να έχετε δικά μου συναισθήματα και να κινείτε όπω κινούμε εγώ και να κάνεις τι ίδιε κινήσει που κάνω εγώ. Α, Όλα αυτά. Και και κινήσεις, ναι Και δηλαδή. ναι. Δεν είναι μόνο τα συναισθηματικά και σκέψει. Ναι. Παίζουν και αυτά. Ναι, ναι. Ο, ο αλλαγό λοιπόν είναι αυτό που βλέπει τι κινήσει. Πού πηγαίνει το παιδί, πού πηγαίνει η μητέρα, Πολλέ φορέ. Πάντα είμαι στο θέμα τη μητέρα, γιατί είναι η βασικότερη σχέση τη ζωή μα και έτσι ώστε από το παράδειγμα που δώσαμε αρχικά να το δώσουμε μέχρι τέλο. Mm -hmm. Πολλέ φορέ, ακόμα και η μητέρα, βλέπουμε συστημική αναπαράσταση να έρχεται να κάθεται δίπλα μα yeah. και να παίρνει τη θέση του άντρα. Oh. Επομένω, έρχονται λοιπόν κάποιοι που ενδιαφέρονται και μου λένε: Μα δεν έχουμε λέει, κάνει δεσμό στη ζωή μα. Έχουμε πάρα πολύ δύσκολη σχέση με το άλλο φίλο ή τέλο πάντων με, το, με τον σύντροφό μας, ή, Έρχονται ανθρώποι στη ζωή μα οι οποίοι δεν μένουν δεν μπορώ να παντρευτώ. Ένα τέτοιο παράδειγμα. Mm -hmm. Βλέπουμε λοιπόν συστημική αναπαράσταση μέσα ότι η μητέρα είναι αυτή που κάθεται στη θέση του άντρα. ή επίση η μητέρα που παίρνει αγκαλιά το παιδί με τέτοιο τρόπο και δεν είναι υποστηριχτική η θέση τη. Το παίρνει αγκαλιά και τι κάνει, το κατευθύνει αυτή στη ζωή. Mm -hmm. η, 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 η θέση της μητέρα πάντα συστημική αναπαράσταση, όπως και το πατέρα, είναι πίσω. Είναι υποστηριχτική. Βάζει τα χέρια στην πλάτη. Ah. Αν λοιπόν ε, τα χέρια είναι σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Τότε υπάρχουν αυτέ οι εμπλοκέ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, ο αρρωγό καταλαβαίνει πού βρίσκεται η εμπλοκή στη σχέση, σχέση μα με το δεσμό. Ωραίο, για Ένα να παράδειγμα. Όπω τι ωραίο που το είπατε τώρα ναι. αυτό. ναι, ναι, ναι. Από από τι ωραίο που το είπατε, γιατί ναι. δεν μπορώ να φανταστώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Ναι. Δεν ξέρω πώ. Δηλαδή... Ναι. Ο δεσμό, α πούμε. Ε, είναι πάρα πολλά τα, οποία, τα συστήματα αυτά που αναπτύσσουμε ως άνθρωποι, έτσι. Ε, ο γάμος, είναι ο, ε, ε, η εργασία, είναι η οικογένεια, mm -hmm. είναι πάρα πολλά τα συστήματα. Ε, Επομένω, σε κάθε σύστημα, γι' αυτό λέγεται και συστημική αναπαράσταση, τι κάνουμε, Διαλευκάνουμε αυτέ τι σχέσει. Dedicative mm -hmm. σχέσεων, δηλαδή. Όχι, όχι ακριβώ. Είναι αρρωγό. Είναι, είναι, είναι η σχέση του αρρωγού. Δηλαδή, τις, βοηθ, βοηθάει αυτή τη διευθέτηση των σχέσεων, τίποτα περισσότερο. Είναι επικουρική. Ναι, βοηθάει. Ναι, ναι, ναι. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, και... οτιδήποτε βοηθάει. Μόνο ακριβώς. καλό μπορεί να κάνει. Μόνο καλό, Εκτό ναι. πια αν είναι τόσο βερδεμένα τα πράγματα, που ξέρω εγώ. Το, μπορεί... θέμα, το, το θέμα είναι ότι αυτό που κάνει το αίτημα ε, ε, βλέπει από μια άλλη πλέον οπτική γωνία την ίδια του τη ζωή. Mm -hmm. Και συνειδητοποιεί ακριβώ αυτό που του συμβαίνει. Επομένω, μόνο και μόνο που βλέπει μια συστημική αναπαράσταση, συνειδητοποιεί ποια πρέπει να είναι πλέον η θέση του στο ανήκειν. Έτσι, η θέση του. Και τι έγινε όταν μέχρι εκείνη την ώρα λάθο. Μάλιστα. Ε, δεν υπάρχει λάθο και σωστό σε συστημική αναπαράσταση. Δεν υπάρχει ούτε καλό ούτε κακό. Άρα... Είναι αυτό που διδασκόμαστε από την πρώτη στιγμή που γεννιόμαστε. Πώ διδασκόμαστε στην αγάπη. Γι' αυτό λέγονται και κινήσει τη αγάπη και τη ψυχή. Τώρα το έχω. <laughs> <laughs> Τώρα ολοκληρώθηκε. Σα ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε. Να είστε καλά.